Συμπληρωματικά από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου και για μία εβδομάδα παραμένει σε ισχύ η αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου, καθώς και κομμωτηρίων, βιβλιοπωλείων και υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής. Και βλέπουμε για το άνοιγμα τη Δευτέρα. Και νιώθουμε πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά στον αγώνα μας. Στα κάγκελα συνεχίζουν να βρίσκονται οι επαγγελματίες στο λιανικό εμπόριο, καθώς πήρε παράταση για μια ακόμη εβδομάδα η αγωνία του τι μέλη γενέστε με τις επιχειρήσεις τους. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, η παράταση των μέτρων θα ισχύει μέχρι τις 18 Ιανουαρίου, ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας αλλά και οι επαγγελματίες φοβούνται ότι τα μέτρα θα παραταθούν και άλλο. Όπως τονίζουν στην τηλεόραση του Σέντερ, η μεγάλη καταστροφή συνεχίζεται, καθώς έχουμε και την έναρξη των εκτόσεων. Το έργο το έχουμε ξαναδεί, είμαστε πλέον υποψιασμένοι, δεν μπορούν να μας εμπέζουν, ούτε να μας κοροϊδεύουν, το περιμέναμε και το γνωρίζαμε. Όπως επίσης περιμένουμε ότι η παράταση δεν θα είναι μέχρι τις 18 του μηνός τη Δευτέρα και θα πάει πολύ παραπάνω. Πόσο παραπάνω? Όταν αποφασίσουν οι λοιμοξιολόγοι. Άκουσα με προσοχή τους λοιμοξιολόγους σήμερα, την κυρία Παπαευαγγέλου και τον κύριο Μαγιουκίνη, να αναλύουν τους επιδημιολογικούς δείχτες χωρίς να αναφέρονται σε τίποτα στο θέμα του συνωστισμού. Νιώθουμε ότι δεν εισακουόμαστε. Εγώ προσωπικά έστειλα και μία επιστολή στο Messenger του Πρωθυπουργού και το ευχήθηκα καλή χρονιά και τον ευχαρίστησα για τις προσπάθειες που κάνει για να μας γλιτώσει και να περιορίσει την πανδημία. Και του είπα ότι η μικρομεσαία επιχείρηση αποτελεί την ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι δεν πρέπει να το ξεχνάει αυτό, γιατί πρέπει να παραμείνουμε ενεργοί και να προσφέρουμε τις δυνατότητες της η κάθε μια στον κρατικό κορβανά. Αυτό όμως όλο αυτούς τους μήνες δεν γίνεται και πραγματικά δεν αντέχουν οι επιχειρήσεις άλλων να παραμένουν εκτός. Κανένας από αυτούς που δίνει συμβουλές δεν μίλησε ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ένα πραγματικό lockdown. Πρέπει η κοινωνία να μπει σε ένα lockdown το οποίο πρέπει να κλείσουν τα πάντα. Αφήσανε οι ειδικοί ένα Νοέμβριο να πάει εντελώς ανεκμετάλλευτος. Αφήσαν τα σύνορα ανοιχτά. Σήμερα εδέησαν να βάζουν σε καραντίνα επταήμεροι όσους εισέρχονται στη χώρα. Μέχρι τώρα ήταν τριήμεροι. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι από φίλους και από γνωστούς μας που έχουν νοσήσει ότι οι τρεις μέρες δεν είναι ενδεικτικό. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει αρχές πέρυσι του 2020 ότι δεν σηκώνει η οικονομία άλλο κλείσιμο. Παρ' όλα αυτά, ζούμε ένα παρατεταμένο lockdown εδώ και δύο μήνες. Ή θα κάνουν ένα πραγματικό lockdown ή θα μας ανοίξουν και μας. Δεν μπορούμε να είμαστε ο εύκολος στόχος μονίμως και εμείς που πρέπει πάντα να πληρώνουμε την ίδια. Σε μια οικοδομή, κύριε Κομινέ, τα μόνα παιδιά που έχουν σταματήσει να πηγαίνουν φροντιστήριο και αγγλικά είναι τα παιδιά των εμπόρων. Γιατί είμαστε ανήμποροι να τα πληρώσουμε. Να μην κλείσουμε. Αυτό είναι τραγικό. Εμείς κρατάμε όλα τα μέτρα προστασίας. Δεν μας παίρνει να αρρωστήσουμε. Είμαστε μικρές μονάδες. Προσέχουμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Γιατί τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά, είναι ελεύθερη προστέλευση του κοινού, τα τεχνικά γραφεία, πάρα πολλά καταστήματα άλλα είναι ανοιχτά σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Μόνο εμείς, το λιανεμπόριο, το οποίο έχουμε και εποχικό είδος, υποφέρουμε τα παπούτσια και η ένδυση. Είναι τραγική η κατάστασή μας. Πρέπει να πληρώσουμε τους προμηθευτές μας. Δεν έχουμε δουλέψει καθόλου αυτή τη σεζόν παρά δύο εβδομάδες μέσα στον Οκτώβριο, που στην ουσία δεν έχει ξεκινήσει καλά η σεζόν ακόμα. Και πραγματικά ζούμε αυτές τις δραματικές στιγμές. Πλέον η κλασική μουσική που έπαιζε ο ρυθμικός κόσμος έχει γίνει σκληρό ροκ. Και πρέπει να το καταλάβει αυτό η κυβέρνηση και να πάρει άμεσα τα μέτρα τα οποία είτε θα μας ανοίξουν είτε θα σταματήσει και θα γίνει ένα πραγματικό lockdown σε όλη την κοινωνία. Είμαι εκτεθειμένη λίγο στην τεχνολογία και δημιούργησα μόνο νέο ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο υπάρχει στην πόρτα του καταστήματος και μπορούν να το επισκεφτούν οι πελάτησές μας, να δουν αντιπροσωπευτικά προϊόντα που έχουμε στην επιχείρηση. Και γενικότερα ασχολήθηκα με το να δημοσιεύσω και στο Facebook και να διαφημίσω το καινούργιο ηλεκτρονικό κατάστημα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει απήχηση, όπως δεν είχε απήχηση και το Click Away. Δίκαια αγανάκτηση των συναδέλφων,
Και αυτό το πράγμα είμαστε εδώ εμείς να αποτυπώσουμε. Και μη μας χρεώσουν κάποιοι αντιπολιτευτικό λόγο, κύριε Κομινέ. Υπάρχει αντιπολίτευση να κάνει αντιπολιτευτικό λόγο. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι σε όποια κυβέρνηση να υπάρχει. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στους συναδέλφους μας, γιατί γι' αυτό εκλεγόμαστε. Και αυτή τη φωνή των συναδέλφων πρέπει σήμερα να την πούμε στην κυβέρνηση, να το καταλάβουν καλά. Ότι πλέον ο εμπεχμός δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν θα χαθούν οι εκτόσεις, τότε μιλάμε για μια απόλυτη καταστροφή. Έρχεται και η πανδημία της οικονομίας. Και αυτό το πράγμα θα φέρει απολύσεις. Να μπορούν συγκεκριμένες ομάδες να κυκλοφορούν στην αγορά. Διότι εάν ανοίξουν ξαφνικά οι επιχειρήσεις, θα δημιουργηθεί μεγάλο κομφούζιο, γιατί ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Θέλει πραγματικά να επισκεφτεί τα καταστήματα. Εγώ το βιώνω αυτό, διότι κάθε μέρα, όλο αυτό το καιρό, ακόμα και τα Θεοφάνια, είμαι κλειδωμένη μέσα στο κατάστημά μου και ακούω όλες αυτές τις κουβέντες που γίνονται έξω από τις βιτρίνες, γιατί οι ομιλίες ακούγονται και οι πελάτες είναι αγανακτισμένες. Δηλαδή ακούω τον κόσμο που παραμιλάει, που θέλει να επικοινωνήσει και να επισκεφτεί και να ψωνίσει και δεν μπορεί.